Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και θα φτιάξουμε, από ό,τι έχετε καταλάβει, το runner με τους κύκλους, το οποίο σας έχω δείξει μέσα σε αρκετές ομάδες. Και συγκεκριμένα και στην ομάδα πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο σχέδιο για runner. Όσες έχετε κάνει την μπουμπουνιέρα από το κανάλι, με τους δύο κύκλους που τους ενώνουμε και τους κάνουμε μπουμπουνιέρα, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα θα κάνουμε και εδώ. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει, για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Εγώ σε αυτό το έκανα ως ένα μικρό δείγμα για να καταλάβετε πως ο ένας κύκλος θα μπαίνει μέσα στον άλλον. Και πάμε να το αρχίσουμε. Εσείς θα πάρετε ό,τι νήμα θέλετε. Εγώ έχω κάνει ήδη τον έναν κύκλο. Και θα πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα κάνω και το δεύτερο μου κύκλο. Θα κάνω ένα κόμπο. Γύρω από το δάχτυλό μου θα περάσω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω τη θηλιά μου. Και ο κύκλος, κορίτσα, τον υπολογίζουμε εμείς ανάλογα με το πόσο μεγάλο θέλουμε το πλεκτό. Εγώ θα πάω να κάνω έναν μικρό κύκλο σε αλυσίδες. Εσείς για να φτιάξετε το runner που είναι μέσα θα πρέπει να κάνετε 50 αλυσίδες. Εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνω 30, εσείς θα κάνετε 50. Πάμε να αρχίσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Έκανα 30 αλυσίδες, θα πάω στην πρώτη, θα βάλω το βελονάκι μου και θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να κλείσω με ένα βουβό. Για να αρχίσω να φτιάχνω τον κύκλο μου. Όμως, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα το πάω γύρω-γύρω, αλλά θα περάσω από την κάτω μεριά και θα το βγάλω ακριβώς εδώ στο πρώτο. Εσείς θα κάνετε κυκλικό και θα πάω να κλείσω με ένα βουβό. Όπως θα κάνουμε τον κύκλο γύρω-γύρω τώρα του ενώματος, με το ίδιο τρόπο θα κάνετε τον κύκλο τον κάτω που θα πλέξετε. Θα πάμε μέσα, εφόσον έχουμε κάνει, εγώ έκανα 30 αλυσίδες, θα κάνω 50 άρρηκτα. Εσείς με τα 60 αλυσίδες θα κάνετε 80 άρρηκτα. Και θα πηγαίνουμε από κάτω, θα τραβάμε και θα κλείνουμε και δίνουμε στυλιές με ένα άριχτο. Πάμε γύρω γύρω, να το κάνουμε αυτό. 2, 3, 6, έχω κάνει τα 30 μου άριχτα. Γιατί κάνω άριχτα? Για να είναι στρωμένος ο κύκλος μου και να μην μου μαζεύει. Γι' αυτό στην πρώτη μας σειρά κάνουμε πάντα άριχτα. Πάμε να κάνουμε και τα άλλα 20.
έκανα τα 20 μου άριχτα, θα πάω στο πρώτο μου, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με και την άλλη μου θηλιά με ένα βουβό και τώρα θα πάω κάνω, θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα και θα πηγαίνω ενδιάμεσα, εδώ που έχω το κενό μου, βλέπετε, εδώ υπάρχει ένα κενό. Και θα βάζω το βελονάκι μου και θα κάνω ποδαράκια. Συνολικά γύρω-γύρω 50 ποδαράκια. Πολύ θα τα μετράτε συνέχεια για να μην σας φύγει, γι' αυτό δεν σας μιλάω, γιατί μετράω. Έχω κάνει 30, πάμε να κάνουμε και τα άλλα 20. Έκανα τα 50 ποδαράκια μου γύρω γύρω, θα πάω στο πρώτο, 1, 2, 3, στο τρίτο θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα βουβό. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται και ο δεύτερος μου κύκλος. Πάμε να κάνουμε τον τρίτο μας κύκλο, για το πρώτο είναι άριχτο, πάμε στον τρίτο τώρα. 1, 2, 3. 3 ποδαράκια, θα πάω επάνω στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Ένα λάκ θα κάνουμε 2 ποδαράκια, 1 ποδαράκι στο επόμενο. Μετά θα κάνω 2 ποδαράκια. Στο επόμενο που συναντάω θα κάνω 1 ποδαράκι. Μετά 2 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, δύο, ένα. Αυτό θα γίνεται μέχρι να τελειώσω και το κύκλο μου.
Βλέπετε, το αρχίζω και το σχηματίζω. Έχω περάσει τον ένα κύκλο μέσα στον άλλον. Όπως σας είπα, θα αρχίσετε με 60 αλυσίδες και μετά θα κάνετε 80 άριχτα και στην πρώτη μας σειρά από πάνω θα κάνουμε 80 ποδαράκια. Και στην τρίτη μας σειρά θα κάνουμε ένα λάξ, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, μέχρι και να τελειώσουμε τον κύκλο μας. Εσείς κορίτσια θα χρησιμοποιήσετε ό,τι νήμα θέλετε. Το σχέδιο εκτός από runner μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε φτιάχνοντας και τώρα το καλοκαίρι τσάντες. Εγώ θα σας φτιάξω μία τσάντα με αυτό το σχέδιο και θα την ανεβάσω στο κανάλι. Αλλά με μικρότερους κύκλους. Ωραία, τελείωσα και το δεύτερο κύκλο, βάλω το βελονάκι μου στην αρχή, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, θα πάρω κλωστή και θα περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Αυτοί είναι οι δύο μου κύκλοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας!